Καθαρίστε το σπίτι σας με αυτά εδώ τα υλικά που θα σας αναφέρω σε αυτό εδώ το βίντεο και κάντε το μεταφυσικό τελετουργικό και θα δείτε ότι μετά από 3 εβδομάδες τα χρήματα που θα εισραίουν στους λογαριασμούς σας θα είναι άφθονα και μη μετρήσιμα πλέον. Είστε έτοιμοι? Θέλει όμως ό,τι κάνουμε να το πιστεύουμε κιόλας και φυσικά δεν σταματάμε καμία δουλειά, γιατί μου σχολιάζετε, ναι εντάξει θα καθίσω έτσι και θα περιμένω, θα κάνω εγώ το τελετουργικό, θα καθαρίσω το σπίτι μου με αυτά τα υλικά φανή και δεν θα δουλεύω, δεν χρειάζεται να δουλεύω, θα καθίσω στο σπίτι και θα περιμένω. Όχι, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Συνεχίζουμε κανονικά με τη ρουτίνα μας και την καθημερινότητά μας. Απλά, αυτό το τελετουργικό που θα σας πω έχει να κάνει με τις ενέργειες, γιατί όπως είπαμε τα πάντα είναι ενέργεια και οι χώροι που μένουμε επηρεάζουν πάρα πολύ και την δική μας ενέργεια. Η ενέργεια δηλαδή ενός χώρου επηρεάζει και τη δική μας την ενέργεια. Όπως και το αντίθετο, η δική μας η ενέργεια επηρεάζει και την ενέργεια του χώρου. Αυτά είναι αλληλένδετα. Οπότε χρειάζεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα να κάνουμε αυτό το τελετουργικό και να καθαρίζουμε το σπίτι μας ακριβώς έτσι όπως θα σας πω, για να μπορούμε να προσελκύουμε αυθονία και να μην την μπλοκάρουμε την αυθονία. Σίγουρα θα πρέπει να καθαρίσουμε το σπίτι μας και ιδιαίτερα να επιμείνουμε στις γωνίες όπου μαζεύεται βρωμιά, σκόνη, στις γωνίες περισσότερο, αλλά θα πρέπει να καθαρίσουμε και το μυαλό μας. Θα πρέπει να το καθαρίσουμε αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης μας και αλλάζοντας την νοοτροπία μας όσον αφορά το χρήμα. Γι' αυτό έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα βίντεο, στο σημερινό όμως θα σας πω τι υλικά χρειάζεστε και τα βήματα και πάρτε χαρτί και μολύβι για να περάσουμε αμέσως στο νούμερο 1. Στο νούμερο 1, ανοίξτε, εάν το ευνοεί ο καιρός, κάντε το τελετουργικό σε μια συγκεκριμένη μέρα που ο καιρός είναι λίγο καλός, ενδεχομένως υπάρχει και ήλιος, να μην φυσάει, να μην κρυώσετε πάρα πολύ, γιατί θέλω να μου ανοίξετε μπαλκονόπορτες και παράθυρα για να ανανεωθεί ο αέρας. Γιατί έτσι πως θα ανακυκλωθεί ο αέρας, θα ανανεωθεί ο αέρας, ανακυκλώνεται και ανανεώνεται και η ενέργεια. Επίσης αυτό που θέλω να κάνετε είναι στο βήμα 2 να μου ανάψετε όλα τα φώτα. Θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το χώρο, να δώσουμε φως. Σημειώστε λοιπόν έτσι, βήμα 1, βήμα 2, πάμε στο βήμα 3 και αυτό που θέλω να κάνετε, εάν δεν έχετε κάποιο κουδουνάκι, κάποιο γκόγκ για να βαρέσετε, θα μου πάρετε ένα μικρό κατσαρολάκι ενδεχομένως με ένα κουτάλι και θα περάσετε από όλα τα δωμάτια και θα χτυπήσετε 3 φορές. Θα χτυπήσετε 3 φορές. Αν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, την ίδια δύναμη έχουν και τα παλαμάκια. Σε παλαιότερο βίντεο έχω αναφερθεί για τα σαμανικά χτυπήματα και για τα χειροκροτήματα και για τα παλαμάκια που χρησιμοποιούσαν οι σαμανοί για να καθαρίζουν την ενέργεια και γύρω τριγύρω τους αλλά και στους χώρους τους. Δηλαδή ή θα χτυπήσετε ένα κατσαρολάκι 3 φορές με ένα κουτάλι ή θα χειροκροτήσετε 3 φορές. Θέλω να ακουστεί ο θόρυβος 3 φορές. Στο νούμερο 4 χρειαζόμαστε ένα ενεργειακό καθαριστικό, το οποίο μπορεί να είναι ένα αρωματικό στικ ειδικό που προσελκύει αυθονία. Μπορείτε να γκουγκλάρετε και θα βρείτε πολλά τέτοια στικ αρωματικά αυθονίας, που μπορεί να είναι λεμονιού, φασκόμηλου, δυόσμου, κίτρο, και οτιδήποτε, πορτοκάλι και οτιδήποτε έχει να κάνει με φρουτόδι. Θέλουμε φρουτόδι τα αρώματα πιο πολύ. Ή μπορείτε να πάρετε ένα στικ κανέλας και να το ανάψετε και να περάσετε τους χώρους του σπιτιού σας από δεξιά προς τα αριστερά και θα επιμείνετε ιδιαίτερα στις γωνίες. Ή μπορείτε και με το θυμίαμα. Οτιδήποτε εσείς χρησιμοποιείτε για να καθαρίζετε ενεργειακά και από το κακό μάτι που λέμε, τις κακές ενέργειες, τους χώρους σας. Δεν μας πειράζει, αρκεί να κάνετε αυτή τη διαδικασία από δεξιά προς τα αριστερά, να επιμένετε στις γωνίες και να περάσετε από όλους τους χώρους. Στο νούμερο 5, εξτρά που μπορείτε να κάνετε, εάν θέλετε κάντε το εξτρά, αν θέλετε μην το κάνετε, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει περισσότερο, είναι να γεμίσετε ένα σπρέι,
Πώς λέγεται τώρα αυτό, ένα μπουκαλάκι που έχει και αυτό το σπρέι, το σουτ σουτ, άντε βοηθήστε με πώς λέγεται αυτό, παίξουμε παντομήμα εδώ πέρα. Θα το γεμίσετε με νερό και θα βάλετε μέσα αλάτι. Θα το αφήσετε λίγο για να έρθει το αλάτι και να λιώσει, να ενωθεί με το νερό. Θα το κάνετε ενδεχομένως από την προηγούμενη μέρα ώστε να το έχετε έτοιμο και θα ψεκάσετε στο βήμα 5 με αυτό παράθυρα, μπαλκονόπορτες και έπιπλα. Στο επόμενο βήμα, στο νούμερο 6, περνάμε από κάθε χώρο και βλέπουμε τι δεν μας χρειάζεται, τι μας είναι αχρίαστο. Δεν το χρειαζόμαστε πλέον, απλά το κρατάμε και κάθεται εκεί και βαραίνει το χώρο, δημιουργεί ακαταστασία, σκονίζεται. Θέλω λίγο να ξεκαθαρίσετε από τις ντουλάπες σας, από τα συρτάρια σας, από τα διακοσμητικά σας πάνω στα διάφορα τραπεζάκια και στα κομοδίνα. Ξεκαθαρίστε και δείτε τι πραγματικά αγαπάτε να έχετε, τι πραγματικά θέλετε να έχετε, τι όμως δεν σας χρειάζεται. Αυτά όλα μαζέψτε τα, είτε είναι ρούχα, είτε είναι αντικείμενα, είτε είναι παλιές φωτογραφίες, είτε είναι βιβλία που ούτε καν θέλετε να τα βλέπετε μπροστά σας, απλά τα έχετε γιατί τα αγοράσατε. Λέω εγώ διάφορα παραδείγματα. Μαζέψτε τα κάπου και δεν χρειάζεται να τα πετάξετε. Δεν θα τα πετάξετε ή θα τα δώσετε κάπου που τα χρειάζονται ή θα τα δώσετε στην ανακύκλωση. Έχει ιδιαίτερα για ρούχα σε κάθε πόλη ειδικούς κουβάδες με τις λέξεις σήμερα τέλος πάντων. Πώς λέγεται? Εκεί που... Άστο, θα το βρούμε και αυτό. Τέλος πάντων, εκεί που ανακυκλώνουν τα ρούχα, δεν το κόβω έτσι λίγο για να γελάσετε με μένα που δεν τις βρίσκω όλες τις λέξεις. Τρομάρα μου, πες, τρομάρα σου φάνη, θες να μας κάνεις και βίντεο. Εδώ δεν θυμάσαι τις λέξεις, τις βασικές. Λοιπόν, και οτιδήποτε επίσης έχει να κάνει με παρελθόν, αφήστε το πίσω. Δηλαδή, όχι μόνο καθαρίζουμε τους χώρους και ότι δεν μας χρειάζεται, το κάνουμε, το μαζεύουμε και το κάνουμε πέρα, αλλά κάνουμε πέρα και τις σκέψεις μας. Ό,τι έχει να κάνει με παρελθόν, που μας ζόριζε, που μας βασάνιζε, που μας κρατούσε μέχρι τώρα πίσω, το αφήνουμε πίσω. Έτσι, γιατί είπαμε ότι καθαρίζουμε τους χώρους μας, αλλά καθαρίζουμε και το μυαλό μας. Κάνουμε μια αλλαγή στην νοοτροπία μας. Παίρνουμε τα πράγματα και τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Και το τελευταίο βήμα είναι, παίρνουμε τη σκούπα και καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά το σπίτι εκείνη την ημέρα. Κάντε το δηλαδή και μία μέρα που κάνετε την καθαριότητα της εβδομάδας. Κάνουμε καλή σκούπα, επίσης το ξεσκόνισμά μας και το σφουγγάρισμά μας και κοιτάμε το σπίτι μας να έχει μία τάξη. Όπου υπάρχει αταξία, όπου υπάρχει ακαταστασία καλύτερα να το πω, μπλοκάρεται η αυθονία. Όταν το σπίτι έχει τάξη, έχει καθαριότητα, εδώ είναι που η αυθονία μπορεί να έρθει στη ζωή μας και η ενέργεια της αυθονίας να ρέει προς τα εμάς ομαλά και εύκολα. Μέσα σε 3 εβδομάδες θα αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα. Αυτή η τεχνική, αυτό το τελετουργικό, ανά τον κόσμο έχει χρησιμοποιηθεί και στατιστικά έχει φέρει αποτελέσματα μετά από την 3η εβδομάδα. Εάν καθαρίζω εγώ το χώρο μου έτσι, τον καθαρίζω. Τον καθαρίζω, απλά δεν είχα ποτέ κάνει το βήμα με το αλάτι, το νερό και το σπρέι να ψεκάζω, γιατί το αλάτι επίσης είναι ισχυρό ενεργειακό καθαριστικό. Πριν σας πω την δήλωση αυθονίας που αφού τελειώσετε το τελετουργικό θα την πείτε 3 φορές, θέλω να σας πω ότι καλό είναι. Μπορείτε δηλαδή να ενισχύσετε την τεχνική περισσότερο, εάν σε μικρά μπολάκια βάλετε αλάτι, λίγο αλάτι, και τα βάλετε σε κάθε γωνία, σε κάθε δωμάτιο, δηλαδή σε κάθε δωμάτιο στις γωνίες του. Και η δήλωση που θέλω να πείτε στο τέλος του τελετουργικού είναι: τα χρήματα που εισραίουν στους λογαριασμούς μου είναι άφθονα και μη μετρήσιμα πλέον. 3 φορές. Και θέλω να το κάνετε με χαρά, με θετικότητα, με ωραία διάθεση, με χαμόγελα και με πίστη. Κάνουμε ό,τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας, δουλεύουμε και εξτρά δουλεύουμε και προσέχουμε την οικογένεια και έχουμε τα χόμπι μας, έχουμε τις δραστηριότητές μας, η ζωή δεν σταματάει. Αλλά το να κάνεις κάτι σαν τελετουργικό που σας έχει πει κάποιος, που σας έχει δείξει κάποιος
για έξτρα βοήθεια, δεν είναι και κάτι. Γιατί πολλοί μου σχολιάζονται, μερικοί, ελάχιστοι. Τι χαζά είναι αυτά? Ναι, άμα πεις τι χαζά είναι αυτά, μην το κάνεις καθόλου. Δες το βίντεο για ψυχαγωγικούς σκοπούς, γέλα και λίγο μαζί μου που ξεχνάω λέξεις και μπουρδουκλώνω τη γλώσσα μου, ας πούμε, έτσι τα λέω και χοντρά, και τελείωσε η υπόθεση. Όλα καλά. Χαμογέλα. Τουλάχιστον χαμογελάς με μένα. Και αυτό θετικό είναι. Μου αρέσει που το πετυχαίνω. Αλλά εάν πεις ότι το κάνω, θα το κάνω, έλα πάμε, θα το καθαρίσω και το χώρο μου, θα μυρίσει και ωραία ρε παιδί μου, γιατί όχι, κάντο. Κάντο, πίστεψέ το και πίστεψε και εμένα που θα σου πω ότι σε λίγες εβδομάδες θα αρχίσεις να βλέπεις αποτελέσματα. Και εδώ είναι το βίντεο. Σχολιάστε, γυρίστε πίσω και σχολιάστε, γιατί τα σχόλια βοηθάνε άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως θα μπουν αργότερα να δουν τα δικά σας σχόλια με τα θετικά σας αποτελέσματα, όπως και γίνεται σε κάθε βίντεό μου, και να πούν, α, θα το δοκιμάσω κι εγώ. Να, αυτός κάτι κατάφερε. Για να δω κι εγώ, να το δοκιμάσω κι εγώ μπορεί κάτι να καταφέρω. Δεν είναι όμορφο αυτό? Και μόνο που μπαίνεις σε τέτοια ωραία διάθεση να καθαρίζεις τους χώρους του σπιτιού σου, τους χώρους που ζεις, που μένεις, που είσαι εκεί, ενδεχομένως πάρα πολλοί από εμάς τις περισσότερες ώρες της ημέρας μας και της ζωής μας, γιατί όχι? Κάντε το σπίτι σας πιο ανάλαφρο. Καθαρίστε το ενεργειακά. Καθαρίζετε κι εσείς έτσι. Και φυσικά καθαρίζουμε και τις δικές μας σκέψεις. Πετάξτε ό,τι σας βαραίνει. Αφήστε το πίσω, ρε παιδί μου. Πάει. 2023, κράτα όλα αυτά που με στεναχωρούσαν. Εγώ 2024, εκεί πάτησα το πόδι μου, βαδίζω μπροστά και θέλω έναν καινούριο εαυτό. Θέλω μια ζωή καλύτερη για μένα. Και για αυτήν πασχίζω. Και για αυτήν δουλεύω. Και προς αυτήν θα οδεύω. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?